Βασιλάκη, από ό,τι βλέπουμε, όλα αυτά περνάνε μέσα από το διαδίκτυο. Έτσι, όλα αυτά τα τελευταία. Θα σας πω, υπάρχει και ένα θετικό στοιχείο, ότι είναι ελληνική πλατφόρμα. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη είναι πλατφόρμα. Εύκολο, δηλαδή, να την ψάξεις. Συγγνώμη, υπάγεται στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα. Mm-hmm. Οι δικηγόροι τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που είναι μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στο Γέρακα. Ναι. Που μπορώ να πάω να χτυπήσω την πόρτα και να πω γεια σας, είμαι η ΕΡΤ, γεια σας, είμαι η δίωξη, γεια σας, είμαι η αστυνομία, γεια σας, είμαι ο δικηγόρος. Μπορώ να μιλήσω με τους υπεύθυνους της εταιρείας. Εγώ σας λέω ότι σίγουρα συνεργάζονται, αφού είναι ελληνική επιχείρηση, ελληνική έδρα. Η έρευνα λέει ότι υπάρχει καλή πίστη από όλες τις πλευρές και συνεργασία. Οπότε όλα θα διαλευκανθούν και θα βγουν στο φως. Δηλαδή, σκεφτείτε, αν συνέβαινε το ίδιο και είχαμε απέναντι την Google, το Facebook, την Amazon, την Apple, θα περιμέναμε μήνες. Τώρα έχουμε μια ελληνική εταιρεία που σημαίνει ότι πηγαίνει η εκάστοτε και εκασταχού δίωξη, χτυπάει την πόρτα και λέει: δώστε μου τα στοιχεία τώρα. Γιατί κινδυνεύουν παιδιά. Ναι. Για να δούμε το θεσμικό σας πλαίσιο. Μπορεί να για να δούμε πώς άκρη. Λειτουργείτε. Και βέβαια μπορεί. Υπάρχουν. Θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Διότι έχει γίνει εγκαίρος, επειδή πλέον υπάρχει από όλους εμπειρία, γιατί να σας πω, μπορεί η αστυνομία να είναι πολύ γρήγορη, μπορεί οι δικηγόροι να είναι πολύ γρήγοροι, όμως η δικαστική και η εισαγγελική λειτουργή ήταν πάντοτε ο παράγοντας καθυστέρησης. Γιατί είτε δεν είχε ο εισαγγελέας ή ο δικαστής την γνώση, την τεχνική. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πηγαίνετε σε έναν εισαγγελέα υπηρεσίας, ο οποίος δεν έχει ξανασχοληθεί με ηλεκτρονικό έγκλημα και του μιλάτε για IP, για chat, για blind chat. Μέχρι να τα μάθει, σωθήκαμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και γι' αυτό πολύ σωστά οι δικηγόροι και πολύ σωστά όλοι οι υπόλοιποι λέμε ψηφιακό εισαγγελέα τώρα. Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Κύριε Γλυκά, η εταιρεία έχει ευθύνες ποινικές για το γεγονός ότι μπορεί να έχει πρόσβαση ένα παιδί 12 χρόνια μέσα και να γράφει οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να αναζητηθούν τα πάντα. Εάν δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ενδεχομένως να αποδοθούν και ευθύνες. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να δούμε πώς ακριβώς έχει στηθεί όλη αυτή η επιχείρηση. Έτσι. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα επωνυμίας ανωνυμίας με τον τρόπο εισόδου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Nice. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι υπόλοιποι ζητούν επιβεβαίωση μέσω mail. Αυτή η πλατφόρμα μέχρι να συμβεί το περιστατικό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, δεν ζητούσε επιβεβαίωση μέσω mail. Που σημαίνει ότι έλεγα εγώ είμαι ο Δημήτρης Κοταρίδης, έμπαινα μέσα, έλεγα είμαι ο Δημήτρης Κοταρίδης και με έβαζε. Δεν τζέκαρε ούτε mail, ούτε κινητό, έτσι, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πλέον, για να πάμε και στο κομμάτι ασφάλεια προστασία, για να είμαστε ασφαλείς, πρέπει να έχουμε όχι μόνο ταυτότητα δύο παραγόντων, γιατί εγώ θα σας πω εν είδη εξομολόγησης, επειδή τα λέμε όλα, ότι και εμένα με χακέψανε την Πέμπτη το βράδυ. Yeah. Στις 10 η ώρα το βράδυ, με παράγοντα ελέγχου δύο παραγόντων, έλεγχο ταυτότητας. Και τι έκανα λοιπόν, έβαλα Google Authenticator. Δηλαδή αναγκάστηκα και έβαλα μια επιπλέον εφαρμογή, για να το λέω και με σωστά ελληνικά, μια επιπλέουσα εφαρμογή, η οποία τι κάνει, μου δίνει έναν εξαψήφιο, στιγμιαίο, με διάρκεια 20 δευτερόλεπτα, σκεφτείτε, για να μπορέσω να μπω στο Facebook. Και αναγκάστηκα και το έκανα, γιατί τώρα που μιλάμε, και το λέω και για όσες και όσους μας ακούν, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μέσω Facebook. Φαίνονται τα προφίλ μου, φαίνονται όλα, αλλά για 39 ώρες είμαι κλειδωμένος. Εσείς γιατί... ξέρετε, έχετε τα όπλα, είστε ειδικός και μπορείτε να προστατευτείτε. Εμείς όλοι στα σπίτια μας με τα παιδιά μας μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Μπορείτε κάνοντας αυτό που μόλις περιέγραψα, δηλαδή να βάλετε εφαρμογή πλέον, μιλάμε για εφαρμογή από την Google, το Google Authenticator, και να ενεργοποιήσετε χρήση εφαρμογής στο Facebook. Ο μόνος τρόπος για να μην χάσετε το λογαριασμό σας. Ο μόνος τρόπος για να προστατευτείτε εσείς και η οικογένειά σας. Mm-hmm. Γιατί όλες οι προσωπικές στιγμές είναι στο Facebook. Οπότε τι κάνουμε, και θα σας πω, θα πάω ένα βήμα παρακάτω. Είναι υποχρέωση των γονιών να βάλουμε μία εφαρμογή όπως είναι το Life 360, που είναι δωρεάν, που υπάγεται σε όλους τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία σου δείχνει ανά πάσα στιγμή
πού είναι το παιδί. Γιατί. Οπότε ξέρει, έχει εικόνα στο κινητό σου. Πού βρίσκεται. Δηλαδή πόσα πράγματα μαθαίνεις με μια επίσκεψη πρωινή σε μια φιλόξενη και επιτυχημένη. Να ρωτήσω κάτι, κυρία. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω, κυρία Γουμενάκη, κάτι. Δηλαδή τα λέμε όλα ότι και εμένα με χακέψανε την Πέμπτη το βράδυ. Στις 10 η ώρα το βράδυ με παράγοντα ελέγχου εφαρμογή. Για να το λέω και με σωστά ελληνικά, μια επιπλέουσα εφαρμογή, η οποία τι κάνει, μου δίνει έναν εξαψήφιο, στιγμιαίο, με διάρκεια 20 δευτερόλεπτα, σκεφτείτε, για να μπορέσω να μπω στο Facebook. Και αναγκάστηκα και το έκανα, γιατί τώρα που μιλάμε, και το λέω και για όσες και όσους μας ακούν, δεν μπορώ να επικοινωνήσω μέσω Facebook. Φαίνονται τα προφίλ μου, φαίνονται όλα, αλλά για 39 ώρες είμαι κλειδωμένος. Εσείς ξέρετε, έχετε τα όπλα, είστε ειδικός και μπορείτε.